Εδώ έρχεται τώρα η στιχουργός Σιέδη Δρούτσα και κάνει άλλη μία αποκάλυψη και εκείνη για τον Τριαντάφυλλο. Και τι λέει? Ότι ο Τριαντάφυλλος έκανε, λέει, όλη την καριέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου. Mm-hmm. Τι δηλαδή εννοεί η κυρία Δρούτσα? Ότι ο Τριαντάφυλλος ήταν αυτός που τη βοήθησε να φτιάξει αυτή την καριέρα που έφτιαξε από μία συνεργασία που είχαν κάνει. Για να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε. Survivor. Χωρίς Ντάφη το Survivor δεν υπάρχει. Πέγγι και Λύρας. Αυτοί το έχουν βγάλει. Σ' αρέσει. Έχει συνεργαστεί. Εγώ τον έβγαλα στο τραγούδι. Βλέπω κάτι όνειρα και πλάκα είναι. Με παίρνει ο Γερμανίτης τηλέφωνο και μου λέει να σου πω. Αυτή τη στιγμή έφερα έναν τραγουδιστή από τη Ρόδο. Μην τρελαθείς που θα τον δεις. Έχει κατσαρό μαλλί. Είναι 16 χρονών και φοράει κάτι ψηλά τα κούνια. Δηλαδή πότε ήρθε, τώρα μου λέει, τον υπέγραψα και θα δεις ότι θα γίνει, μην τρελαθείς. Άλλα δηλαδή, είδε όνειρο το παιδί, Ναι μου λέει, θα του γράψει ένα τραγούδι και θα δεις, έλα στην εταιρεία τον δεις. Και έτσι που ήρθε, πέρα τον Κωνσταντίνο, τον Μπατζή. Αυτός τότε ψιλοέγραφε, του λέω να σου πω, σου στέλνω ένα στίχο που λέει βλέπω κάτι όνειρα. Είναι καινούργιο το παιδάκι. Δεν τον ήξερες και το έγραψες. Δεν τον είχα δει ποτέ μου. Και του γράφω, το βλέπω κάτι όνειρα. Που με τρομάζουν και ξυπνάω. Μου το στέλνει ο Παντζής, του λέω αυτό είναι. Το στέλνω τον στο Γερμανί, του βέβαια μου λέει, μωρέ τρελάθηκες. Του γράψε αυτό χωρίς να τον δεις. Λέω και γιατί να τον δω. Αυτό είναι. Άσε, του λέω, θα έρθω την εταιρεία. Πάω και βλέπω ένα πράγμα με ένα τακούνι τόσο. Πώς περπατάς, παιδί μου, λέω, θα πέσεις κάτω. Μου λέει, να νομίζω ότι είμαι κοντός. Δεν είσαι κοντός, του λέω, βγάλε την τακού να μην πέσεις. Ναι, να το κάνω λίγο πιο λίγο. Δεν μπορώ όμως χωρίς τα κούνη. Καλά, λέω, κάνω το πιο σιγά. Αλήθεια. Έτσι είσαι σαν τη μάνα του, λέω, με αυτό το παπούτσι. Κανένας δεν ξέρει όμως ότι ο Τριαντάφυλλος τότε έριξε την Ελλάδα κάτω. Καλά έκανε και πήγε στο Survivor. Μια χαρά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Πώς τον βλέπεις, περνάει λίγο δύσκολα. Ποιος? Ο Τριαντάφυλλος. Ο Ντάφη. Πλάκα μου κάνεις. Δεν τον βγάζει κανένας έξω τον Ντάφη. Να μου το θυμηθείς ότι ο Ντάφη θα βγει από τους πρώτους. Θα φτάσει τελικό. Εάν φύγει ο Ντάφη έξω ποτέ, εμένα να με φτύσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι είναι φοβερό συνθέτης ο Ντάφη. Μέσα στο παιχνίδι έκανε όμως... Έκανε όλη την καριέρα της Νατάσας ο Ντάφη. Ξέρεις ότι τραγούδισε με τη Νατάσα τραγούδι για να πάρει τα πάνω της Νατάσα. Γιατί τότε η Νατάσα δεν ήταν τίποτα και ο Ντάφη ήταν εκεί πάνω. Αυτά λοιπόν λέει εδώ η Εύη Δρούτσα. Ο Τριαντάφυλλος λοιπόν λέει έκανε όλη την καριέρα τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά το πιο σημαντικό ήταν για τα τακούνια που είπε. Εδώ λέει ότι φόραγε λέει τακούνι, μια τακούνα να. Ψηλά τακούνια λέει. Ένα τακούνι τόσο. Και ο ίδιος έτσι έλεγε δεν μπορώ χωρίς τακούνι γιατί είμαι κοντός. Αυτά λέει κυρία Εύη Δρούτσα εδώ. Το θέμα εδώ τι τακούνι φόραγε, δηλαδή δεν το διευκρίνησε. Τι παπούτσι με τακούνι. Προφανώς γιατί είναι μισόλεπτα. Τα δικά τα άρβλα ίσως με το μισό τακούνι. Μισό λεπτά, δεν υπάρχουν με τακούνες. Μπορεί να κάνει δική παραγγελία. Μα εδώ, δηλαδή γόβες φόραγε. Ωραία, γιατί μόνο μισό... αν φόραγε αρβιλοειδή. Αυτό. Μα εδώ, λέει, μα εδώ λέει ότι είχε μια τακούνα. Δεν διευκρινίζει. Και εδώ μπορεί να γίνει και παρεξήγηση. Γιατί κάποιος νομίζει ότι αν φόραγε γόβα γυναικεία. Αυτό γυναικεία μάλιστα. Παπούτσια φόραγε με τακούνι. Ή αντρικά με μεγάλη σόλα. Γιατί τα αντρικά που λέτε οι αρβίλες δεν έχουν τακούνια, έχουν σόλες. Άλλο η μεγάλη σόλα και άλλο το τακούνι. Υπάρχει μια διαφορά. Άλλο φοράω αρβίλες με σόλα και άλλο φοράω τακούνι. Η κυρία Εύη Δρούτσα εδώ θα πρέπει να βγει και να αποκαταστήσει και να πει ποια είναι η αλήθεια και τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο είδε. Γιατί ήδη έχω βγει στο διαδίκτυο και τρολάρουνε αυτό το οποίο είπε η κυρία Εύη Δρούτσα, έχοντας γόβες, κόκκινες γόβες, που να τις φοράει ο Τριαντάφυλλος και τέτοια σκηνικά. Μήπως εννοούσε αρβίλες και φόραγε, είχε σόλα. Μάλλον, δεν εδώ ήταν ξεκάθαρη και το επανέλαβε όχι μία φορά, αλλά 4-5 για τακούνι. Και έλεγε τακούνι τόσο. Θα πρέπει να διευκρινίσει τη δήλωσή της για να λυθούν οι απορίες και να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή viral. Μένουμε εδώ. Τι λέει, τακούνα λέει, τακούνα, ψηλά τακούνια. Ένα τακούνι τόσο. Και ο ίδιος λέει δεν μπορώ χωρίς τακούνι. Τι να πω. Φόραγε. Τι έγινε. Φόραγε.
Μπότες λες εσύ εδώ. Λέει εδώ το κορίτσι. Τον είχε δει με μπότες φωνάζει εδώ. Τον είχε δει. Μήπως φοράγε τα. Εδώ δεν τα ακούνε, κυρία. Για μίλησε εδώ, Παπί, να σε ακούσει ο κόσμος. Εσύ τι είχε δει. Είχε μαύρες μπότες. Ψηλές. Αυτές της Wehrmacht. Εδώ δεν τα ακούνε, κυρία, εδώ όμως. Ήτανε μπότα, γόβα ή Wehrmacht μπότα. Θυμάμαι σαν σήμερα. Το θυμάται, ίσως ένα ανήλικο παιδάκι τότε. Ναι. Ήτανε μπουσούλα και η Πόπη τότε. Ναι, αλλά πόσο τις έμεινε, τις έμεινε στο μυαλό, τις χαράκτης. Οι μπότες αυτές όντως έχουν τα ακούνη τουλάχιστον 5 εκατοστά. Τουλάχιστον. Κάτσε να ακούσουμε, μην έχεις πάνω μας. Για πες μας. Και μαύρο παλτό, συνήθως. Για να καλύπτει το τακούνι. Παλτό, μέσα στον αστράγαλο. Μάλιστα.